μια πολύ αγαπημένη μας λαϊκή τραγουδίστρια, λαϊκή pop. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε την Ελληνική κοινού? Όχι, και λαϊκή και pop. Λαϊκό pop. Πολύ όμορφη γυναίκα. Κυρίως. Πολύ όμορφη γυναίκα και πάρα πολύ ερωτευμένη. Λοιπόν, η Ελικοκίνη αποκαλύπτει στα κορίτσια για σπίτι, αν είναι κορίτσι για σπίτι, όντως. Ναι. Αλλά και για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου. Πόσο κοντά ή μακριά της είναι? Τι σ' αρέσει να κάνεις αυτή την πόλη όταν έρχεσαι? Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πηγαίνω βόλτες και να χαλαρώνω στις καφετέρειες, να τρώω έτσι έξω στα ταβερνάκια. Το θέμα μου όμως είναι ότι έρχομαι απόγευμα προς βραδάκι Παρασκευής και επειδή στην Αθήνα δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο, ούτε μισή ώρα, σπάνια, και δεν κοιμάμαι καλά και όσο θα ήθελα και όσο μου λείπει, η αλήθεια είναι ότι όταν έρχομαι εδώ μετά τη δουλειά την Παρασκευή, το Σάββατο εκμεταλλεύομαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου βλέποντας τηλεόραση, χωρίς να μιλάω σε κανέναν. Είναι κάτι που μου λείπει πάρα πολύ. Ζω σε πάρα πολύ έντονους ρυθμούς στην Αθήνα, γιατί έχω και τον παιδικό σταθμό στον οποίο είμαι από το πρωί εκεί μέχρι το απόγευμα, και είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά που έχει πάρα πολλές ευθύνες, πάρα πολλά θέματα να λύσεις και να διεκπεραιώσεις, συν την βασική μου δουλειά, συν όλα τα άλλα, και είμαι μέσα σε μια τρέλα γενικότερα. Στο παιδικό σταθμό, που ήταν ένα επιχειρηματικό βήμα, το οποίο φαντάζομαι σου έχει βγει σε πάρα πολύ καλό. Θα δείξει αυτό. Ακόμα δεν μπορώ να πω ότι μου έχει βγει σε καλό γενικότερα, οικονομικά αν θες. Όταν πρόκειται για ένα σχολείο, για ένα παιδικό σταθμό, θέλει χρόνο. Θέλει 2-3 χρόνια για να ισορροπήσει και να πεις ότι πας καλά. Οι γονείς πώς σε αντιμετώπιζαν στην αρχή? Δηλαδή είχαν αυτό το πάμε στον παιδικό σταθμό της Έλλης Κοκκίνου? Λιγάκι ναι. Πάρα πολύ κόσμο τον κέρδισα. Και μάλιστα τους ρώτησα τελικά γιατί ήρθατε σε μένα. Που είμαι από έναν άλλο χώρο, που υπάρχει μια δυσπιστία και είναι λογικό, κατανοητό. Και μου είπαν ότι τους έψα πάρα πολύ με αυτά που τους έλεγα, την επιχειρηματολογία που είχα, και δεν ήθελα να το δουν ρατσιστικά εντός αγωγικών. Ότι δεν έχω το δικαίωμα εγώ δηλαδή να κάνω και κάτι άλλο επιχειρηματικά. Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί υπάρχεις μόνο εσύ. Έχεις φτάσει στα λόγια της μητέρας σου σε μερικά θέματα που αφορούν το παιδί σου? Απόλυτα. Απόλυτα. Και πραγματικά όταν γίνεις ο γονιός το καταλαβαίνεις. Είναι η έννοια σου τόσο μεγάλη, η ανασφάλειά σου στο να είναι το παιδί σου καλά και να τα κάνεις όλα εσύ καλά για το παιδί σου. Οι ενοχές που αισθάνεσαι ακόμα και όταν δεν δουλεύεις, αλλά δεν θες να χάνεις λεπτό από το παιδί. Είναι πράγματα που πραγματικά λες, άρε μαμά, τα έλεγες εσύ, αλλά ποιος άκουγε. Τα πράγματα που κι αν τότε δεν ήθελα να κάνω, έπρεπε να τα κάνω και μου βγήκαν σε καλό. Όπως πράγματα που με πίεζε να κάνω και εγώ δεν συμφωνούσα και δεν τα έκανα και το έχω μετανιώσει. Παλαιότερα κι εγώ δεν διεκδικούσα κάποια πράγματα. Τώρα έχω αρχίσει και τα διεκδικώ εδώ και αρκετό διάστημα, κάποια χρόνια. Ήμουν πολύ πιο κλειστή και είμαι κλειστή σαν άνθρωπος, αλλά είμαι συγχρόνως και πολύ κοινωνική και μέσα στην καλή χαρά όταν έχω τις καλές μου. Και έτσι είναι και ο Αλέξανδρος. Είναι πολύ συναισθαλμένος αλλά και πολύ τρελιάρης. Και έτσι είμαι και εγώ. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Δεν βάζεις εύκολα ανθρώπους στη ζωή σου, Πρέπει να πιστώ πολύ ότι είναι για τη ζωή μου, γιατί έχω φάει αρκετές φαλιάρες, όπως όλος ο κόσμος, δεν είναι μόνη. Και η ζωή είναι μικρή και θέλω να την ζω και να τη χαίρομαι και να την ευχαριστιέμαι με ανθρώπους που πραγματικά το αξίζουν. Και τους αξίζω και εγώ. Ευτυχισμένη είσαι? Είμαι χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη. Ευτυχισμένη είμαι όταν είμαι... Όταν έχω στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου, το γιο μου και ξαπλώνουμε και
που ζουνεύουμε μαζί και ό,τι όταν με ξυπνάει. Εκεί δεν χαίρομαι. Πλάκα κάνω, αλλά η ώρα του ύπνου πραγματικά είναι, γιατί χουζουρεύουμε και δύο μαζί στο κρεβάτι μου. Είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Είσαι από τους ανθρώπους που σε απασχόλησε ποτέ το τι θα πει ο κόσμος ή το τι, πώς θα κριτικάρει μια επιλογή σου ο κόσμος ή το τι θα σκεφτεί κάποιος τρίτος? Δυστυχώς. Ναι. Ναι. Με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, κακώς. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν παρά μόνο στους δικούς μου ανθρώπους. Προσπαθώ να το αποβάλω και να μην με απασχολεί. Είναι όμως και αυτές οι ρημάδες στιγμές κάποιες που όταν δεν είσαι και πολύ καλά ψυχολογικά για τους ΑΒ λόγους, σε παίρνει πιο πολύ από κάτω αυτό, το οτιδήποτε. Το ότι μπορεί να σε δει κάποιος να πει, έλα μου πως είναι έτσι, το ότι και τώρα πώς... Το βλέπεις, αυτό το νιώθεις, βλέπεις από τα βλέμματα του κόσμου τι μπορεί να σκέφτονται, το επεξεργάζεσαι την ώρα που... Διαβάζω τα χείλη. Ναι. Νομίζω δεν τους βλέπουμε, αλλά τα βλέπουμε σχεδόν όλα. Κορίτσι, για σπίτι είσαι... Αποδεδειγμένα. Δεν ξανατολμούσες να κάνεις ένα δεύτερο γάμο? Γάμο πολύ δύσκολο. Ναι. Ναι. Δεν έχω λόγο να παντρευτώ. Τώρα που μιλάμε, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω τι με επιφυλάσσει η ζωή, η μοίρα. Αλλά τώρα που μιλάμε, γιατί να παντρευτώ? Δεν είμαι κατά του γάμου. Απλά το έκανα. Δεν ξέρω γιατί, αν θέλω να το κάνω δεύτερη φορά. Δεν ξέρω. Τώρα δεν θέλω να παντρευτώ. Τώρα σε μερικά χρόνια ξαφνικά μου έρθει η αναλαμπή και πω θέλω να παντρευτώ, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω καθόλου, δεν μπορώ να ξέρω τι θα θέλω σε 5 μήνες, σε 1 μήνα.